Γεια χαρά φιλαράκια, φίλοι και φίλες του Game Over GR, είναι 15 Φεβρουαρίου, Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου και θα δούμε σε αυτό το βιντεάκι τις νέες κυκλοφορίες της τρέχουσας εβδομάδας, μεταξύ 11 και 15 του μήνα δηλαδή. Παρέα μου εδώ δίπλα είναι ο Σάββας Καζατζίδης. Γεια χαρά. Που θα με βοηθήσει εδώ πέρα αρκετά να συζητήσουμε τα πιο σημαντικά παιχνίδια που κυκλοφορούν κυρίως αυτήν την Παρασκευή. Όλη τη βδομάδα βεβαίως, αλλά κυρίως την Παρασκευή που είναι και οι πιο μεγάλες, οι πιο σημαντικές κυκλοφορίες. Σάβα. Δεν ανοίγω το browser για να μην φωτίζει. Ναι. Ανοίγω το κινητό για να δω λίγο και τα νέα από το Nintendo Direct. Μπράβο, άνοιξε τα γιατί... Ναι, εγώ δεν τα έχω δει. Είναι πολύ... Πού το έχω, πού έχει χάθει αυτό το Game Over, πού το έχω. Δεν ανοίγει ρε, πρώτα απ' όλα. Πιο σημαντικό είναι αυτό. Ξεκινάμε από εκεί. Λοιπόν, τώρα με την ευκαιρία να πω. Κλακ, άνοιξε, δεν. Μια χαρά άνοιξε. Πώς και έτσι. Ναι. Γίνονται διορθώσεις στο site ακόμα τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Προσπαθούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα για να μην καθυστερεί τόσο πολύ στο loading. Υπάρχουν στιγμές της ημέρας που πατάς και ανοίγουν οι σελίδες στο δευτερόλεπτο και άλλες στιγμές που πατάς και περιμένεις δύο λεπτά για να ανοίξεις μια σελίδα. Ζητούμε συγγνώμη για αυτό, παιδιά. Θα το φτιάξουμε. Υπάρχει κάτι από πίσω που κοπανάει κάποιο script σε κάποιο module του site. Τώρα μιλάω λεπτομέρειες. Γίνεται δουλειά για να φτιαχτεί όμως. Το direct, έλεγα στο Σάββατο, δεν το παρακολούθησα εγώ δυστυχώς, γιατί ήμουνα 24 ώρα χωρίς ίντερνετ. Γιατί έκανα μια αναπαραγωγή. Αλλά τώρα έχεις 90. Όχι, ήσουν 24 ώρα χωρίς ίντερνετ. Ναι. Εντάξει, τώρα έχεις 100 όμως. Ναι, γι' αυτό έκανα ένα έτοιμο για αναβάθμιση στη γραμμή. Τρίζει ο θρόνος του Μαρκόγλου, εγώ αυτό έχω να πω. Αν μπορέσουμε να κάνουμε και κάτι. Θα λιώσεις. Αποκλείεται. Δεν μπορούσα να το ξεπεράσω. Αν μπορέσουμε να κάνουμε και κάνα stream πιο ακόμα καλύτερο τώρα. Εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσω. Κατάλαβα ο Μαρκόγλου, από ό,τι κατάλαβα, αφού έπαιξε. Τον καιρό που έπαιζε 25 ώρα στο μέτρο, στρίμαρε Resident Evil. Αυτό το multitasking, το gaming δεν το μπορώ να το... Το έχει, το έχει ο Νικόλας αυτό, το έχει. Δεν το κατέχω καθόλου το άθλημα. Τώρα που είπε για stream ο Σάββας, εκτός απρόπτου, το έχουμε συζητήσει ήδη με τον Νικόλα, αλλά θα βγει και είδηση βεβαίως, αλλά με την ευκαιρία να το πω και εδώ, ότι Παρασκευή βράδυ, τώρα γύρω στις 9, αλλά αυτή τη φορά από το Twitch, από το κανάλι στο Twitch, θα βγει όμως ανακοίνωση και στο site για να το έχετε υπόψη σας. Μπορείτε να κάνετε κιόλας και follow στο Twitch στο κανάλι. Υπάρχει δεξιά επάνω στο Game Over GR το link. Θα κάνει ο Νικόλας ένα stream για το μέτρο Exodus. Exodus, το πω στα ελληνικά γιατί μπερδεύομαι με την προφορά συνέχεια. Είναι Exodus ή Exodus. Εγώ θυμάμαι... Είναι το ενδιάμεσο. Είναι Exodus. Εγώ θυμάμαι αυτό, Exodus. Από ένα τραγούδι της μπάντας που έλεγαν κάτι with us, the Exodus. Καταλαβες? Όχι, όχι. Έτσι έλεγαν στο τραγούδι. Αλλά ναι, είναι υποθέτω... το ενδιάμεσο αυτό το... Ναι, την πάντα την ξέρεις υποθέτω και το τραγούδι. Exodus. Όχι. Ήταν thrash metal εκεί, 90s. Α, τους Exodus λες. Ναι. Τους Exodus. Τώρα το είπα ελληνική προφορά. Αυτό εννοούσα ρε, που λέγανε στο τραγούδι, ναι. With us, the Exodus. Καλά, εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτοί το λέγανε θρασαριστά για να ταιριάζει. Ναι. Λοιπόν, το stream για το μέτρο, το καινούργιο μέτρο λοιπόν, Παρασκευή βράδυ θα κάνει ο Νικόλας από το κανάλι του Game Over στο Twitch. Τώρα, νέες κυκλοφορίες εβδομάδας. Υπάρχουν τέσσερα που εδώ και καιρό τα συζητάγαμε ότι θα έρθουν το ένα πάνω στο άλλο. Διαφορετικά μεταξύ τους βέβαια, αλλά σημαντικά το καθένα για διαφορετικούς λόγους. Το ένα είναι το μέτρο για το οποίο υπάρχει review. Ο Νικόλας το έγραψε έγραψε κιόλας ότι του άρεσε. Έχει αρκετές συνστάσεις για κάποια πράγματα που γίνανε από την 4A Games. Όπως δηλαδή το γεγονός ότι πήγανε σε open world δομή χωρίς να το κατέχουν από ό,τι φαίνεται τελικά πάρα πολύ το πράγμα. Και αυτό δημιούργησε με τη σειρά του κάποια μειονεκτήματα στο παιχνίδι. Ο Νικόλας γράφει ότι είναι ένα καλό παιχνίδι, αλλά έχει μειονεκτήματα βασικά. Μπορείτε να διαβάσετε, έχει γράψει ένα πολύ μεγάλο κείμενο. Είναι όμως μια καλή κυκλοφορία από τις πολύ καλές της περίοδου, έτσι, και συνεχίζει ένα πολύ καλό σερί του 2019, δηλαδή που μέχρι στιγμής έχει πάει πάρα πολύ καλά. Σάββα, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι
Από ότι... Έχω να πω ότι ναι, να μην μας ενοχλούν και πάρα πολύ οι μη τέλειες βαθμολογίες όταν περιμένουμε κάποιο παιχνίδι το οποίο θα αναχαιτήσει όλο αυτό το χήμαρο των μόνο online παιχνιδιών, γιατί καμιά φορά γινόμαστε φθηνή στα πίτυρα και όχι ακριβή στα πίτυρα και φθηνή στα λεύρη. Το ότι ένα παιχνίδι δεν είναι το τέλειο δεν σημαίνει ότι δεν είναι άξιο να το απολαύσουμε και δεν μπορεί να προσφέρει ώρες ολόκληρες απόλαυσης. Και πόσο μάλλον όταν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε διαβάσει ένα εμπεριστατωμένο review και να ξέρουμε ότι το αρνητικό κομμάτι του παιχνιδιού και η αρνητική του διάσταση τοποθετείται, εντοπίζεται σε αυτό το σημείο. Ναι. Οπότε, αν κάποιος πάει λίγο υποψιασμένος υπ' αυτή την έννοια και δεν χάσει 4-5 ώρες, για παράδειγμα στο μέτρο Exodus, να ψάχνει κενές περιοχές και ακολουθήσει λίγο πιο αυστηρά ευθύγραμμη δομή, ακόμα και αν το παιχνίδι θέλει να είναι ή νομίζει ότι είναι ή προσπαθεί να είναι ανοιχτού κόσμο, το προσπαθεί δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Επειδή ξέρουμε ότι ο ανοιχτός κόσμος είναι ένα πράγμα το οποίο θέλει πόρους από δυναμικό, πάντα θεωρούσα ότι είναι το πιο εύκολο πράγμα από τότε που είχα παίξει το λαοπρόβλητο Far Cry 3. Είναι το πιο εύκολο πράγμα να γεμίσεις τα πάντα περιεχόμενο, αρκεί από πίσω να υπάρχουν 200 εργαζόμενοι και να το γεμίζουν αυτό το περιεχόμενο. Έτσι. Είναι ο πιο εύκολος, ο πιο ανέμακτος, το πιο σιγουράκι στο σχεδιασμό κόσμου. Λες, παιδιά, τι level design μου θέλετε, εδώ θα σας έχω 10 χάρτες να χάνεστε. Έλα που όταν πας να κάνεις ευθύγραμμη δομή, ακόμα και σε ένα RPG, ευθύγραμμη δομή, σαφώς είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, σαφώς είναι πιο δύσκολος ο σχεδιασμός του Dragon Age Origins από το Dragon Age Inquisition. Μπορεί το Inquisition να έχει 10 εκπληκτικά τεράστιες, 11 μαζί με τα DLC ακόμα περισσότερες περιοχές, αλλά εντός εισαγωγικών επαναπάβεται σε αυτό, στο ότι παραδίδει τεράστιο περιεχόμενο με αυτές τις ανοιχτές περιοχές. Ναι, ναι. Το αφήνει πάνω στο πέκτη. Ένας άνθρωπος που έχει ευθύγραμμο, σχετικά ευθύγραμμο, δεν σημαίνει ότι είναι όλο μια ευθεία, μπορεί να παρακάμψεις λίγο δεξιά και αριστερά. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ένας δημιουργός, μια ομάδα δημιουργική που έχει να αντιμετωπίσει τον ευθύγραμμο σχεδιασμό και όχι το πάρε ένα χάρτη και κάνει ό,τι θες ή build your own story που λένε τώρα τελευταία χρόνια, έχει σαφώς μεγαλύτερες δυσκολίες στο να δώσει ουσιαστικά πράγματα. Ναι, γιατί βασίζει το παιχνίδι της επάνω στην αφήγηση που γράφει ο ίδιος. Τώρα, από αυτά που διαβάζω από τον Νικόλα, βέβαια, αυτό που καταλαβαίνω στο μέτρο Exodus είναι ότι τα ουσιαστικά πράγματα γίνανε στο ευθύγραμμα κομμάτι της ροής ναι, του παιχνιδιού. Πήγανε, κολυμπήσανε κάπου που δεν μπορούσαν. Ναι, υπάρχει και ένα ενδιάμεσο θολό τοπίο με το παιδιά. Σας είχαμε και ένα χάρτη. Δεν προλάβαμε να βάλουμε και πολλά πράγματα εκεί πέρα. Μάλλον κάτι τέτοιο. Ναι. Ναι, κάτι τέτοιο. Γιατί και το να υπάρξουν side quests και, story και side missions τα οποία να έχουν σχέση με το πώς εξελίσσεται η κεντρική ιστορία, και αυτό προσπάθεια θέλει, έτσι, πόρους θέλει. Δεν είναι ότι μια ιστορία αποκλείει το να υπάρχουν side quests. Εδώ στην πιο ευθύγραμμη ιστορία του Mass Effect 3 μπόρεσαν και μπήκαν side quests τα οποία ήταν αριστουργηματικά. Γιατί αν μη τι άλλο έλεγες, εδώ χανόμαστε, εδώ ετοιμάζονται, έρχονται να καταστρέψουν το σύμπαν όπως το ξέρουμε. Τι side quest να κάνεις, έτσι δεν ήταν, δεν ναι, είναι. Ναι, 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 ναι. Γι' αυτό και το θεωρώ ευφυής σαν σχεδιασμό το παιχνίδι αυτό. Οπότε δεν υπήρχαν οι πόροι, δεν υπήρχε ο χρόνος, δεν υπήρχε το εργατικό δυναμικό, δεν υπήρχαν οι τόσοι πολλοί εργαζόμενοι στο να παραδώσουν περιεχόμενο για αυτό το χώρο. Οπότε ο χώρος υπάρχει. Και όπως έλεγαν και στο Destiny 1, θα βρίσκεται πάρα πολλές σπηλιές με loot, έτσι δεν λέγαν. Έτσι λέγαν. Όταν είχε πρώτο. Εγώ θα κρατήσω από τα πάρα πολλά που έχει γράψει ο Νικόλας, κάπου νομίζω στο τέλος του κειμένου ήταν που το λέει αυτό, ότι ελπίζουμε το Exodus να εξελιχθεί, μάλλον, συγγνώμη, το είπα λάθος, το επόμενο παιχνίδι της 4A Games, να είναι ό,τι ήταν το Last Light για το 2033, δηλαδή όπως επάνω στο 2033 έμαθε πράγματα και τα εφάρμοσε μετά στο Last Light, έτσι ακριβώς αυτό το πείραμα που έκανε τώρα, να τις βγει ας πούμε ως πεδίο εκπαίδευσης, να το πω έτσι, το Exodus, να τις βγει μετά καλύτερα στο επόμενο της παιχνίδι, γιατί εντάξει, το παιχνίδι είναι καλό και από ό,τι φαίνεται και με την βοήθεια της Deep Silver, της Koch Media ουσιαστικά, θα έχει συνέχεια το στούντιο αυτό.
Λοιπόν, το επόμενο παιχνίδι, το οποίο θα το περάσουμε λίγο στα γρήγορα, παιδιά, γιατί ειλικρινά εγώ δεν γνωρίζω τίποτα για το... για την κουλτούρα πίσω από αυτό το παιχνίδι, πρέπει να ομολογήσω, έτσι. Είναι το Jump Force της Namco, το οποίο θεωρείται πολύ μεγάλο όνομα στα fighting παιχνίδια, όχι για την ποιότητά του, ακόμα δεν την ξέρουμε, ο Αποστόλης έχει πάρει τον κωδικό για το PS4, δουλεύει, λογικά την επόμενη εβδομάδα θα βγει το review. Είναι αυτό το περιβόητο fighting σάβα της Namco που έχει πάρα πολλά σύμπαντα από διάσημα manga και anime. Ναι, είδα και Dragon Ball και τέτοια είδα. Dragon Ball, One Piece, Naruto, έχουν πάρει όλα τα μεγάλα ονόματα της σκηνής αυτής, από manga δηλαδή, comics ουσιαστικά και animation, και τα έχουν βάλει σε ένα fighting παιχνίδι. Τώρα, το μέγεθος δηλαδή αυτού του πράγματος είναι πολύ μεγάλο, έτσι κι αλλιώς, πρέπει να δούμε και επί της ουσίας, δηλαδή πως παραδίδει σαν παιχνίδι πέρα από το concept ότι έχουν πάρει ας πούμε όλους τους μαγκάκα τους διάσημους και τους έχουν βάλει μέσα. Είναι και αυτό 15 του μήνα διαθέσιμο, παιδιά, για PS4 και Xbox One. Δεν θα είναι για PC, νομίζω είναι και για PC. Είναι και για PC. Είναι και για PC. Μεγάλα μεγέθη πάντως. Είμαι παντελώς άσχετος, δεν μπορώ ούτε άρθρο να αρθρώσω. Ναι. Θα λέγει και πλωμάρης. Τεράστια μεγέθη όμως. Είναι έτσι, τεράστια. Ναι. Naruto μου λες, One Piece, Dragon ναι. Ball. Πω, πω. Είναι ναι. τεράστια τα okay. μεγέθη. Είναι τεράστια. Και γι' αυτό λέω, ελπίζω, δηλαδή, εκτός από το ειδικό βάρος που έχει σαν όνομα, να έχει και ουσία σαν παιχνίδι. Θα το δούμε αυτό, θα μας πει ο Αποστόλης στην άποψή του σύντομα. Λοιπόν, άλλη μεγάλη κυκλοφορία της εβδομάδας που τελικά δεν ήταν τίποτα φοβερό, ήταν μία από τα ίδια. Καλά πράγματα, αλλά όχι και τίποτα συναρπαστικό. Το Far Cry New Dawn της Ubisoft. Ο Χρήστος okay. Λιάπης έγραψε το κείμενο. Βγήκε και αυτό επίσης εντός εβδομάδας. Το είχαμε πάρει εγκαίρως, οπότε προλάβαν και δουλέψαν τα παιδιά. Θέλω να πω, τα παιδιά εννοώ ο Νικόλας με το Μέτρο και ο Χρήστος με το Far Cry New Dawn. Ο Χρήστος λέει ότι είναι ένα ωραίο, απολαυστικό Far Cry με shooting, το γνωστό, το gunplay κτλ. Τα χαλάει αλλού. Στη γνωστή σούπα, Σάβα, της σούπα, ενώ σούπα που, όχι αθηναϊκό σου είπα, αλλά σούπα που τρως, έτσι. Της Ubisoft, ξέρεις, ο ανοιχτός κόσμος, με ανούσια fetch quests, ανούσια side quests, έχουν βάλει και το light RPG μέσα με τα νουμεράκια αυτή τη φορά. Έχουμε και νουμεράκια, για πρώτη φορά, έτσι, στο 4 δεν υπήρχε αυτό. Όχι, δεν υπήρχε αυτό. Όχι. Αυτό το light φορά, RPG με τα νουμεράκια, με το ας πούμε bullet sponges, εχθρούς και τα λοιπά που θυμίζει Division, είναι πρώτη φορά σε Far Cry που μπαίνει. Εγώ είχα δηλώσει και τότε που είχα πάει στο event και είχα κάνει ένα preview ότι εμένα δεν μου άρεσε το setting, δεν το βρήκα τόσο εντυπωσιακό όσο φαίνονταν στην αρχή. Δηλαδή φάνηκε ότι είναι μία από τα ίδια ως Far Cry 5, και όχι τόσο έντονα μεταποκαλυψιακό όπως θα θέλαν να πούν. Τέλος πάντων, όσοι γουστάρατε το Far Cry 5, να ξέρετε ότι θα περάσετε μάλλον καλά και με αυτό, γιατί είναι μία από τα ίδια με κάποιες αλλαγές, βελτιώσεις και πώς θα το πω, προσαρμογές του gameplay. Όχι, κυρίως προσαρμογές για να ταιριάξει αυτό το νέο gameplay, Σάβα, με το light RPG, με τα χρώματα στα όπλα. Το γράφει και αναλυτικά ο Χρήστος αυτό. Ότι το γκρι, ξέρω εγώ, σκοτώνει το μοβ, το μοβ για να φας τον μοβ θες ένα μπλε και πάει λέγοντας. Τα levels ουσιαστικά, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, που τα βλέπουμε σε πολλά τέτοιου είδους παιχνίδια. Με το Destiny ουσιαστικά να είναι αυτό που καθιέρωσε, βασικά τον Diablo. Καλά, το Borderlands το κάνει αυτό, αλλά τέλος πάντων. Ναι, το Borderlands. Και το Diablo, το οποίο το είχε κάνει από τον Diablo, εντάξει. Ναι, σωστά. Μα το έλεγαν βέβαια οι άνθρωποι του... Για τον Borderlands το έλεγαν, ας πούμε, ότι θα είναι το Shooting Diablo. Έτσι. Ή τα previews το έλεγαν τώρα, οι ίδιοι το λέγανε, θα σε γελάσω. Όχι, νομίζω και οι ίδιοι το λέγανε. Εκεί πηγαίναμε. Ναι. Αλλά αν πάμε στο Shooting, ας πούμε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι πριν από τον Borderlands που να ξέρεις ότι, οχ, πήρα ροζ, συγγνώμη, MOV. Να σου πω την αλήθεια. Είχαν και τα ονοματάκια τους, ναι. Τα industries, τα αντίστοιχα τα οποία έβγαζαν τα... τα οπλάκια αυτά, οπότε για πρώτη φορά κάτι τέτοιο σε shooting παιχνίδι, σε shooter παιχνίδι, καθαρά shooter, έτσι, ναι. Δεν μιλάμε τώρα, ας πούμε, για το shooting του Mass Effect που είχαμε τα Industries και τα Marks και αυτό ήταν κάτι τελείως διαφορετικό, γιατί εκεί είναι ο καθαρός RPG μηχανισμός, όσο κουραστικός και αν ήταν λίγο στο πρώτο το Mass Effect. Πρώτη φορά λοιπόν που παίζουμε με χρωματάκια,
και ψάχνουμε όλοι για τα μοβάκια, για τα κιτρινάκια, είναι στο Borderlands. Στο Borderlands. Κάτι τέτοιο, παιδιά, επικρατεί και στο Far Cry. Και τα νουμεράκια και απ' όλα. Αλλά θυμάστε πολύ καλά ότι το Borderlands ήταν μια, τουλάχιστον το πρώτο ή το δεύτερο συνεργατικά, γιατί single player είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήταν ιδιαίτερη περίπτωση παιχνιδιού. Τώρα μένει να δούμε πού θα καθίσει μπίλια και με το Rage 2, το οποίο πάει να παίξει ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, Far Cry New Dawn, PC, Xbox, PS4, επίσης διαθέσιμο από τις 15 Φεβρουαρίου για όποιον ενδιαφέρεται. Και τέλος, δεν κλείνουμε το βίντεο, κλείνουμε τις 4 μεγάλες κυκλοφορίες της εβδομάδας με το Crackdown 3. Το οποίο Σάβα, δυστυχώς από ό,τι είδα τα πρώτα reviews που βγήκαν σήμερα, εμείς να πούμε ότι μέχρι και την ώρα που γράφουμε αυτό το βίντεο, δηλαδή Πέμπτη μεσημεράκι, ούτε καν επικοινωνία για κωδικό δεν έχουμε. Όχι, δεν έχουμε παραλάβει, ούτε καν κάποια ενημέρωση. Θα σας έρθει τότε κωδικός. Οπότε δεν γνωρίζουμε κάτι για το παιχνίδι, δεν έχουμε παίξει. Με το καλό να έρθει, αν έρθει. Αν δεν έρθει, ό,τι ακούσετε από δεξιά και αριστερά. Ό,τι ακούσετε. Τα πρώτα reviews είναι απογοητευτικά. Έχει κάτσει στο Metacritic, είναι στο 6 νομίζω αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα, λέει για όποιον μπορεί να βγάζει συμπεράσματα από αυτό. Εμείς δεν το έχουμε δει, δεν το έχει αναλάβει ακόμα για review κανένας, να σας μεταφέρει άποψη. Συνεχίζουν να εμφανίζονται εδώ πέρα, παρόλο που έχουν κλείσει όλα τα notifications, δεν πειράζει. Εμφανίζονται τα notifications. Ναι. Το Crackdown 3 για PC βεβαίως και Xbox One, το οποίο είναι δωρεάν, έχετε Game Pass και νομίζω έχει 1 ευρώ το Game Pass αυτή τη στιγμή, οπότε δεν χάνετε τίποτα, να του ρίξετε ένα download και να το δείτε μόνοι σας και να διαπιστώσετε αν σας κάνει ή όχι. Το οποίο υποθέτω τώρα για μένα, ας πούμε, λειτουργεί και στο PC, έτσι. Μπορώ να μπω στο Xbox και να κατεβάσω για PC. Βεβαίως, PC, αν έχεις, εδώ, βεβαίως, βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Αν έχεις το Game Pass, εγώ το είχα κάνει αυτό με το Forza. Το Forza Horizon 4. Το είχα στο PS4, στο One, στο One με Game Pass που είχα βάλει για ένα μήνα και το είχα κατεβάσει και στο PC. Mm-hmm. Δεν θα έχω σκληρό βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Καλά, ναι, και είναι και το Forza Horizon ήταν 90 GB. Το Crackdown 3 δεν ξέρω αν θα είναι τόσο μεγάλο, δεν νομίζω να είναι τόσο μεγάλο. Λοιπόν, αυτές είναι οι κυκλοφορίες, παιδιά, της εβδομάδας. Να πω ότι υπάρχει και μια ακόμα πολύ ιδιαίτερη κυκλοφορία, δεν είναι καινούρια, αλλά αξίζει να το πω. Είναι το Final Fantasy 9, ούτε remaster, ούτε remake, ούτε τίποτα. Port είναι, του παλιού παιχνιδιού, από το PlayStation 1, που βγαίνει αυτή την εβδομάδα σε Xbox One, Switch, νομίζω και PC. Νομίζω και PC. Σε PS4. Το 9 ήταν του 1. Του 1, ναι, ναι. Ήταν το τελευταίο του 1. Το πρώτο του PlayStation 2 δηλαδή ήταν το 10. Το 10, ναι. Είχε το PlayStation 3 είχε... Συγγνώμη, το PlayStation 1 είχε το 7, το 8 και το 9. Το PlayStation όλα 2... Όλα τα άλλα SNES ήταν. Όλα τα άλλα ήταν 1, 2, 3 σε NES, 4, 5, 6 Super NES, 7, 8, 9 PlayStation, 10, 12, 10, 12 και 12 PlayStation 2. Και από το 13 και μετά είναι multi-platform. Ναι. Ναι, ναι. Ναι. Okay. Λοιπόν, το 9 είναι μια πολύ καλή περίπτωση Final Fantasy. Ήταν ένα πισωγύρισμα στο εικαστικό και στο gameplay και τα λοιπά σε σχέση με το 7 και το 8. Με την καλή είναι πισωγύρισμα σε πιο κλασικό ύφος Final Fantasy. Ναι. Γίνεται διαθέσιμο σε Switch, Xbox One, επαναλαμβάνω νομίζω και PC. PS4 είχε βγει παλιότερα, νομίζω πέρσι. Και μιας και λέμε Switch, δεν ξέρω, επαναλαμβάνω ότι δεν είχα ίντερνετ για δύο μέρες και δεν είδα το Direct. Είχε πολλές ανακοινώσεις στο Direct που έγινε. Ναι, ναι. Η ανακοίνωση, λοιπόν, ξεκινάω όπως τα βλέπω μαυρισμένα, στο κείμενο του Κώστα. Του Κώστα, ναι. Λοιπόν, Fire Emblem Three Houses, αυτό υποθέτω είναι το ανακοινωμένο Fire Emblem, απλά υπήρξε update, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι Ιούλιο, έτσι. Είναι καινούργια. Ναι, μπράβο. Ναι. Super Mario Maker 2, Dragon Quest Builders 2, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει ένα. Ναι, είναι τύπου Minecraft αυτό. Από ό,τι βλέπω, Dragon Quest 11 Definitive Edition. Κάτι που σημαίνει ότι, συγγνώμη, το 11 είχε κυκλοφορήσει για Switch ποτέ, ή αυτή θα είναι η πρώτη κυκλοφορία
στο Switch, οπότε είναι και η Definitive Edition. Νομίζω είναι πρώτη κυκλοφορία, δεν έχει κυκλοφορία. Είναι πρώτη κυκλοφορία. Anyway, το Dragon Quest πόσο έχει. Ζητώ συγγνώμη, μεγάλο παιδιά. Από ό,τι θυμάμαι, δύο, δύο χρόνια έχει που βγήκε το Dragon Quest το 11. 1,5 πόσο έχει. Καλοκαιρινές κυκλοφορίες. Marvel Ultimate Alliance 3. Το οποίο θα κυκλοφορήσει και για τις υπόλοιπες κονσόλες, υποθέτω, έτσι. Όχι, αυτό ήταν νομίζω exclusive στο Switch. Α, exclusive στο Switch. Ναι, ναι, θυμάμαι, το είχαν ανακοινώσει στα Game Awards, ήταν αν το είχαν. Α, μάλιστα. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω από το κείμενο. Λοιπόν, υπάρχει ανακοίνωση για καλοκαίρι του Oninaki. Ναι, αυτό είναι καινούριο, τώρα ανακοινώθηκε. Του I Am Setsuna. Ναι. Το οποίο γενικά, από ό,τι θυμάμαι, είχε γίνει δεκτά, είχε γίνει δεκτό με αρκετά θερμό τρόπο. Το I Am Setsuna. Όχι τίποτα τρομερό, αλλά μια αξιοπρεπής προσπάθεια. Ναι. Το Grid Autosport. Αυτό και είναι της Codemasters. Ναι, Codemasters, ναι. Μια ιδιαίτερη αλλά και εντυπωσιακή κυκλοφορία είναι το Astral Chain. Από την Platinum Games. Α, αυτή έχει πάει τελείως. Αυτό είναι καινούριο, ναι, ναι, καινούριο είναι αυτό. Λοιπόν, βλέπω μέσα Καμίγια, βλέπω Κατσούρα, βλέπω, okay. Και συνεχίζουν να δουλεύουν και στο Bayonetta, έτσι. Ναι, και στο Bayonetta 3. Ναι. Αυτό υποθέτω ότι είναι μια πολύ σημαντική ανακοίνωση. Δεν ξέρω αν θα είναι σημαντική η κυκλοφορία. Ανακοίνωση είναι σίγουρα σημαντική. Γενικά και τα έχουν καλά η Nintendo με την Platinum. Τα πάει είναι, καλά. Είναι θετικό το ότι η Platinum παράγει... Ναι. Δηλαδή φαίνεται να έχει ευωδώσει συνεργασία με την Nintendo σε αυτόν τον τομέα. Είναι καλό για την κονσόλα δηλαδή. Ναι, ναι. Και υπάρχει και το Bloodstained Ritual of the Night. Αυτό είναι το anti-Castlevania. Το Bloodstained. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Εγκαταλείπεται οριστικά για το Wii U. Για το Wii U. Αυτό είναι multi-platform. Απλά ήταν να βγει και στο Wii U. Αλλά ξέρω, οπότε ναι. Εγκαταλείπεται, ναι. Λοιπόν, Yoshi's Crafted World. Crafted World, ναι. Και βλέπω διάθεση του Hellblade, του Mortal Kombat 11, Unravel 2, Assassin's Creed Remastered. Το 3, έτσι. Ναι, 3 και λέω 3. Ναι, Final Fantasy 7, Chocobos Mystery Dungeon, οι περίεργες οι υπονομασίες που ακολουθούν. Είναι παλιότερα αυτά, ναι. Αυτά είναι, ναι. Όπως είπα τώρα για το 9. Ακριβώς, ναι, ναι, όπως είπες και για το 9, είναι σε αυτό το πλαίσιο, ναι. Όχι, γιατί το Chocobos Mystery Dungeon κάτι θυμάμαι, αλλά το Everybody, το οποίο Buddy είναι ο φίλος και όχι το Everybody, είναι ο υπότιτλος, με κεφαλαία. Ναι. Δεν μπορώ να βοηθήσω. Και το πρώτο επεισόδιο της indie δημιουργίας Deltarune. Το sequel του Box Boy. Και δεν ξέρω αν το έχει γράψει εκεί ο Κώστας, γιατί βγήκε είδηση μετά. Είναι και το sequel του Hollow Knight. Το οποίο είναι τεράστιο μέγεθος πλέον στην indie σκηνή. Ποιο είναι το sequel του Hollow Knight όμως? Γράψαμε την είδηση λίγο πιο μετά. Αν μπορείς να ανοίξεις... Sequel... Ναι, πόσο μπορώ να... Είναι στις ειδήσεις, γιατί εγώ αν ανοίξω τώρα, άμα σηκώσω browser, θα βγει μπροστά στο βίντεο. Okay. Ναι. Το οποίο νομίζω δεν είναι μόνο για Switch, είναι multi-platform, αλλά και μάλιστα είπαν ότι θα το δώσουν δωρεάν οι δημιουργοί σε όσους είχαν κάνει backing στο Kickstarter το πρώτο παιχνίδι. Μιλάμε για τέτοια κίνηση τώρα, ναι. Hollow Knight Silksong. Ναι. Το βελούδινο τραγούδι. Βελούδινο τραγούδι. Okay. Αυτά λίγο προς τα κάτω λίγο το χάσα. Ήταν γεμάτη, γεμάτο το direct από ότι εγώ μια ματιά ρίξα μόνο, επαναλαμβάνω. Ακόμα και μεταφορές που είναι κάποια, είναι πολύ γεμάτο. Καλό direct ήταν, καλό ήταν, καλό ήταν. Με αρκετά πράγματα και φαίνεται ότι θα... Α, και υπάρχει και το Zelda που ανακοινώθηκε. Α, βεβαίως εσύ. Ναι, αυτό ήταν κάτω-κάτω και δεν πήγε κάτω, τώρα κάτω, το μάτι μου, το είδε προηγουμένως. Ναι, ναι. Ναι. Και είδα και λίγο από το βιντεάκι του Direct, σαν γραφικά, πολύ γλυκούλη και πολύ όμορφο. Σαν αυτό που είχε κυκλοφορήσει στο DS ήταν, στο 3DS ήταν, το Link to the Past. Όχι το Link to the Past. Πώς το λέγαμε στο 3DS που είχε κυκλοφορήσει? Ένα... Το βασικό, το top-down που ήταν. Τέλος πάντων. Σε τέτοιο στυλ, πολύ καθαρά γραφικά είδα. Ναι, πολύ μου άρεσε αυτό. Μάλιστα. Ωραίο τα ρεκ, παιδιά. Όπως και να έχεις, πολύ σημαντικές οι κυκλοφορίες. Ναι, ναι, ναι. Ήταν όπως γεμάτο. Όπως και να το κάνεις.
Και είναι και το πρώτο της χρονιάς, που σημαίνει ότι το πρώτο direct της χρονιάς εννοώ για την Nintendo, για το Switch, που σημαίνει ότι αν ξεκινάει έτσι και έχουν προγραμματίσει άλλα τουλάχιστον δύο μεγάλα, γιατί μικρότερα κάνουν κατά καιρούς, εννοώ με direct κεντρικό. Ξέρω. Ναι, και τέτοιες ανακοινώσεις. Ναι, ναι, ναι. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Άντε, μπορεί να αυξάνονται οι λόγοι που... Να έχει Switch. Να θέλουμε να αποκτήσουμε επιγόντως. Όχι να έχεις, αλλά τουλάχιστον να θέλεις να αποκτήσεις. Για τους φαν και τους λάτρες δεν το συζητάω, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά παιδιά, με τις νέες κυκλοφορίες και με λίγο από την επικαιρότητα της εβδομάδας. Επαναλαμβάνω ότι Παρασκευή βραδάκι θα έχουμε ένα stream με το μέτρο. Με τη νέα γραμμή που έχω εγώ τώρα, θα κάνω κάποιες δοκιμές πρώτα για να επιβεβαιώσω ότι όλα πάνε καλά. Θα βγαίνουν και άλλα. Θα κάνω παρέα δηλαδή στον Νικόλα, όχι ταυτόχρονα, ενώ εκτός από τα stream του Νικόλα, θα επιχειρήσω να κάνω κι εγώ μερικά. Αυτά. Δευτέρα. Μπραδάκι, Θεού θέλοντος, καλά να είμαστε, υγεία να υπάρχει, θα τα πούμε. Επίσης, παρένθεση εδώ, μιας και είπα για υγεία τώρα, επειδή ρωτάνε πολλοί φίλοι κιόλας και σε σχόλια και σε chat κτλ. Για το Σταύρο τον Λιναρδάκο, που ήταν το παιδί πολύ άρρωστο, με πνευμονία σε νοσοκομείο το προηγούμενο διάστημα. Βγήκε, Σάβα. Ναι, μας περαστικά, έγραψε. Σταύρο. Σταύρο, περαστικά, και από εδώ. Ναι. Είναι καλά. Μόλις συνέλθει, παιδί, ναι, μόλις συνέλθει θα είναι κοντά μας πάλι να τα πούμε κιόλας και live. Λοιπόν, αυτά. Σάβα, κλείνουμε, έτσι. Σιδερένιος. Είπα σιδερένιος, δεν ξέρω τι υλικά χρησιμοποιούν για crafting στα πολύτα JRPG. Μπορεί να έχει τίποτα αλόις περίεργες. Σταύρο, βάλε ό,τι... ό,τι θέλεις. Ό,τι πιο high end. Ό,τι πιο high class. Κρυσταλένιος. Κρυσταλ συνήθως, ναι. Λοιπόν. Αλλά όχι από τα εύθραυστα, τα άλλα που κρατάνε. Από τα καλά, από τα καλά, από τα καλά. Ναι, ναι, δεν ξέρω τι αλόις περίεργα βάζουν εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και που παρακολουθήσατε. Τη Δευτέρα το βράδυ webcast με πολλά περισσότερα σχολιασμό και με ένταση και σίγουρα χωρίς τοξικότητα. Έτσι. Ναι. Εντάξει, υπάρχει μια σύγχυση περί του τι είναι τοξικότητα στο ίντερνετ. Θα το ξεκαθαρίσουμε τη Δευτέρα. Σαφώς δεν είναι δύο γνωστοί που μαλώνουν. Ναι. Όσο άσχημα και αν μάλλον. Ναι, παιδιά, δεν είναι. Αυτό είναι το μάλωμα όπως το ξέρουμε. Ναι. Το μάλωμα που ήταν και στη δεκαετία του 80 επί Πασόκ, και στη δεκαετία του 70 επί Χούντας, και στη δεκαετία του 60 επί Δέντρων που ψήφιζαν. Αυτό είναι το μάλωμα. Η τοξικότητα. Είναι άλλο πράγμα. Είναι να μπει και σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει, για πρώτη φορά να του πει: άκου να δει. Άκου λίγο. Αυτό είναι η τοξικότητα. Δεν τα έχετε διαβάσει καλά τα πράγματα. Θα το αφήσουμε και θα το συζητήσουμε με καλή πίστη και τη Δευτέρα. Ναι, χωρίς πλάκα τώρα, με καλή πίστη θα τα πούμε τη Δευτέρα. Όπως ναι, το λέω σαν διαχωρίστε έτσι λίγο τις έννοιες και τις κρίσεις. Δεν μ' αρέσει αυτό που ακούω, δεν είναι τοξικότητα. Το δεν γουστάρω αυτά που ακούω, δεν είναι τοξικότητα. Τοξικότητα είναι τον άνθρωπο που δεν τον ξέρεις να τον αντιμετωπίσεις σαν να έχει καμιά υποχρέωση να σε ακούσει ο ίδιος. Εγώ δεν υποχρεώνω κανένα να μ' ακούσει. Κι αν υπάρχουν 1.000 άνθρωποι που ακούνε, 2.000 και 3.000 που ακούνε με ευχαρίστηση και με κριτική διάθεση, εντός εισαγωγικών το έχουμε κερδίσει αυτό το πράγμα. Όλοι όσοι έχουμε το προνόμιο πάνω απ' όλα, να έχουμε ένα μικρόφωνο και να αραδιάζουμε αυτά που λέμε, είτε είναι ξυπνάδες, είτε είναι μεγάλες φιλοσοφίες, είτε είναι αρλούμπες, τον προνόμιο. Αλλά μέσα από μια συνεχή παρουσία το έχουμε κερδίσει αυτό το πράγμα. Επίσης, για πολλαπλή φορά να σας πω, ότι δεν είμαστε YouTubers. Το webcast δεν είναι YouTube show. Ξαναλέω YouTube, είδες. Είχα υποσχεθεί ότι θα το λέω YouTube, αλλά... Και το λες αυτό την ώρα που κάποιος σε βλέπει στο YouTube με κάμερες. Δεν είμαστε YouTubers. Τα vidcast υπήρχαν πριν τη λέλαπα του YouTubing. Στην Ελλάδα λέλαπα, το χαρακτηρίζω έτσι. Σε καμία περίπτωση το YouTubing δεν είναι λέλαπα συνολικά. Αλλά στην Ελλάδα είναι ειδική περίπτωση, νομίζω. Από τους executives του YouTube πρέπει να ερευνηθεί η περίπτωσή μας. Το webcast ήταν το webcast που βρήκε ευήκοα όταν μέσα από τις πλατφόρμες αυτές, γιατί είναι εύκολα προσβάσιμες, αλλά δεν άλλαξε ποτέ ούτε η δομή του, ούτε το σκεπτικό του. Γι' αυτό και δεν θα δείτε ποτέ τις φάτσες μας την ώρα που κάνουμε έντονους διαλόγους, ούτε τίποτα. Τις φάτσες μας θα τις βλέπετε τώρα, όπως τις βλέπατε στα βίτκα του 2007. Αν από το 7 ήταν, Γιώργο, ή από το 6, από πότε. Κάπου εκεί είναι. Λίγο πιο γυρασμένους, βέβαια. Ναι, λίγο διαφορετικούς, λίγο. Ναι.
Δεν είμαστε YouTubers. Η παρουσία μας μέσα από το site όλων, όλων, του Θάνου, του Νίκου, η δικιά μου, του Γιώργου, του άλλου του Νίκου, του Κώστα, του Λάμπρου, του Σταύρου, του Απόστολου, δεν περιορίζεται σε αυτό που ακούτε μία-δύο ώρες μέσα από τα webcast και τα vidcast. Η παρουσία μας είναι στο site, όσο προλαβαίνουμε πλέον, και στα webcast ως μη YouTube show. Στα webcast, τα γνωστά webcast, που έχουν αυτή τη στιγμή 10 χρόνια. 10 χρόνια. Και αυτό πάει, παιδιά, και στην καλόπιστη, 100% καλόπιστη. Το καταλαβαίνω, κριτική του, δεν μ' αρέσει αυτό που συζητάτε, βαρέθηκα μισή ώρα. 400 εκπομπές, ρε παιδιά, από 3 ώρες. 1200 ώρες μπλα μπλα. 1200 ώρες. Όταν δεν σου δίνει άλλο πάτημα η καθημερινότητα. Τα νέα. Γιώργο, δεν έχουμε πρόβλημα πλέον με τις γραμμές. Όσο γουστάρεις ανεβάζεις. Μία ώρα. Φλιναφήματα ανεβάζεις. Μία ώρα πουρδολογία. Ναι, δώσε, εντάξει, τώρα ναι. Ό,τι χωράει στο YouTube. Ό,τι χωράει στο YouTube. Όχι, αυτό τώρα δεν θα το ξανακούσουμε. Τουλάχιστον αυτό δεν θα το ξανακούσουμε. Ούτε με την μπαταρία θα ακούσεις. Γιατί την μπαταρία. Θυμάσαι που την είχε πει και ένας μια φορά, μου λέει, τι θα γίνει με την μπαταρία, λέει, από περίπτωρο την πήρε στην κάμερα. Πού να ξέραν τα παιδιά τι τραβάγαμε. Τέλος πάντων, ναι. 400 ώρες. Θα κολλήσουμε και σε μια τέτοια περίπτωση. Θα κολλήσουμε και μεταξύ μας. Εγώ ειλικρινά. Ο Γιώργος το ξέρει αυτό το πράγμα και τα υπόλοιπα παιδιά το ξέρουν. Ούτως ή άλλως είχα αναπτύξει ένα δέρμα περίπου 3 εκατοστά παχύ, ώστε να μην καταλαβαίνω από τέτοια πράγματα. Κάποια πράγματα με ενοχλούν, ακόμα και σε μορφή σχολείων. Προσωπικά, ρε παιδί μου, αυτό το τσίμπημα που νιώθεις, δεν είμαι εγωιστής να πω ότι δεν με ενοχλεί. Όταν καταλαβαίνω εκείνη τη στιγμή πόσο στρεβλό είναι αυτό που ακούω, στρεβλό. Μην το πάρετε προσωπικά, στραβώ εννοώ στραβώ. Έτσι. Δίνεται λάθος εντύπωση, δίνεται με αλφαγιώτα, λάθος εντύπωση. Η ατμόσφαιρα και οι σχέσεις μας είναι τελείως διαφορετικές από αυτό που θα πίστευε ο οποιοσδήποτε. Είναι μια παρέα που μαζεύεται είτε μέσα από το Discord, είτε μέσα από το site, μέσα από το forum, μέσα από το webcast. Και όπως θα φωνάξεις με τον αδερφό σου όταν συγκατοικείς και είσαι συμφοιτητής που άφησε τα πιάτα πάλι άπλυτα, όπως θα φωνάξεις με την κοπέλα σου που θα σου την πει κάθε φορά για το καπάκι που δεν σήκωσες και μετά δεν θα παίξεις μπουνιές προφανώς, αλλά πάλι θα κάτσεις χουλιαστά στον καναπέ και κάτι θα δεις στη τηλεόραση, θα ανοίξετε μια συζήτηση. Έτσι είναι και αυτές οι εντάσεις. Πάνω σε μια κουβέντα που στο κάτω-κάτω κοντός ψαλμός αλληλούια. Τώρα θα φανεί το πράγμα. Αλλά δεν μπορεί όλη αυτή την παρουσία να την εκμηδενίζουμε στο δεν μ' άρεσε αυτό ή δεν μ' άρεσε εκείνο. Το site είναι 15 χρόνια. Έκανα 3 μέρες να κάνω scroll στα reviews του site. Έχει 3.000 reviews. Έχει παρουσία στο forum. Κάποιοι εμένα πλέον δεν με ξέρουν από το forum και έχω μέσα 7.000 posts. Και όχι spam. Γιατί κάποτε ήμουν μέσα επειδή προλάβαινα και σε... δεν είμαστε persones του Facebook. Δεν είναι του Facebook, λέω, του YouTube. Δεν εμφανίζεται η φάτσα μας και μας αρέσει, δεν μας αρέσει, σας αρέσει, δεν σας αρέσει αυτό το πράγμα. Θα συνεχίσω να το λέω μέχρι να καταλάβω ότι όλοι αυτοί πλέον που μας ακούν, που είναι πολύ συγκεκριμένος κόσμος και να σας πω την αλήθεια, πολύ χαίρομαι γι' αυτό, έχουν πιστεί για αυτό το πράγμα. Είτε σας συμφωνείτε είτε δεν συμφωνείτε με αυτό που ακούτε. Και εγώ δεν συμφωνώ με το 80% αυτό που ακούω και από τα παιδιά που σχολιάζουν και από τους συνομιλητές μου πολλές φορές. Αυτό δεν είναι το ωραίο του πράγματος. Μονόλογος τέλος, τη Δευτέρα. Τα υπόλοιπα. Είχες τα 15 λεπτά διασημότητας, τελείωσε. 15? Πόσα 15 ήταν? Λεπτά μιλούσα. Όχι, δεν ξέρω, τόσα πολλά σου φάνηκαν, αιώνα σου φάνηκε. Τόσο πολύ βαρέθηκε. Θα φανεί όταν θα ανέβει το βίντεο. Να είναι 25 λέει. Λοιπόν, δεν νομίζω. Ευχαριστούμε για την παρέα, παιδιά. Και για τη στήριξη. Καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Δευτέρα τα λέμε. Γεια σας. Τσάω.